ότι υπάρχει σε μια ακτίνα 150 μέτρων. Αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για το τουρκικό δημοψήφισμα της Κυριακής εν μέσω δημοσκοπικού θρίλερ. Ο Ταγί Περντογάν αύριο αναμένεται να κορυφώσει την εκστρατεία Πίθους υπέρ του ΝΕ με μπαράζ επισκέψεων σε περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Σύνδεση με τον Μανώλη Κωστίδη για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα και το κλίμα. Ναι, είναι η τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας για την Τουρκία. Δεν θα γίνονται πολιτικές συγκεντρώσεις. Εμείς βρισκόμαστε στο πέρα, εδώ ακούγονται διάφορα τραγούδια υπέρ του ναι και βεβαίως το κάτω υπέρ του όχι. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, βεβαίως πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα κάνει 16 επισκέψεις σε μία μέρα στην Κωνσταντινούπολη. Και αρχικώς αξιωματική θα αντιπολίτευση βέβαια υπέρ του όχι. Όμως βλέπουμε ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να πάρει τους ψήφους της Κωνσταντινούπολης με 17 εκατομμύρια κατοίκους και 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Είναι κρίσιμη μάχη και πρέπει να πούμε μέσα σε αυτό το κλίμα. Σήμερα κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 65.000 γιαγιάδων, διότι ο Ερντογάν αποφάσισε να δώσει και το επίδομα γιαγιάς σε όσες γυναίκες φροντίζουν τα εγγόνια τους. Βλέπουμε ότι προεκλογικά όλα τα τερτύπια γίνονται για να βγει υπέρ του ναι. Βεβαίως και η αντιπολίτευση δίνει όλη τη τη μάχη για να βγει το όχι. Όμως και με το ναι και με το όχι πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ερντογάν θα υπάρχει στην Τουρκία. Η θητεία του λήγει το 2019. Άρα έχει σημασία ότι μην γίνει υπερπρόεδρος με το όχι. Όμως η παρουσία του Ερντογάν θα συνεχίζεται στην Τουρκία. Δεν έχει τέλος η εφευρετικότητα του Τούρκου Προέδρου για άγρα ψήφων. Ενδεικτικό είναι το επίδομα γιαγιάς που μας ανέφερες. Μανώλη Κωστίδη, ευχαριστούμε θερμά.